Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 872. Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας «Επιστήμη κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού». Διαβάζουμε λοιπόν πάλι από τη σελίδα 872, από το Κάπα Δέλτα κεφάλαιο και από το 36 εδάφιο. 36 εδάφιο. «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς σε ημέρε του Νόιου το θέλει είστε, η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού, ήσαν τρώγοντες και πίνοντες νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθεν εις την Κιβωτόν. Και δεν εννοήσαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσεν άπαντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είστεν το αγρό, εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθη εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Και στο 13 ΚΕ, δίπλα, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται την ημέρα ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Κι εισάλλομεν εδώ και 5 τάλαντα, εισάλλον 2, εισάλλον δε 1. Εισέκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμε άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2 κέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 υπήγε και έσκαψεν εις την γην και έκρυψε το αργύριον του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμό με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα, λέγον Κύριε 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα η κέρδισα επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάδης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε Κύριε 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα η κέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαράν του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το εν τάλαντον, είπε Κύριε σε γνώρισα, ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας και φοβηθείς η πήγα και έκρυψα τον τάλαντό σου, εν τη γη έχεις το, ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Έξευρες ότι θερίζω που δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δε διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό μου στους τραπεζίτας και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το αιμόν μετατόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι σπάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περασευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει εφερεθεί από αυτού και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αμήν. Έσχατες ημέρες. Ημέρες που είναι προφητευμένες από το Λόγο του Θεού ότι θα έλθουν και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε καθαρά στους μαθητάς του ότι θα έλθουν η μέρα όταν θέλετε, θα επιθυμήσετε να δείτε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θα δείτε γιατί δεν είναι ο δικός σας ο καιρός. Παλαιότερα είχε πει, πάλι στους Αποστόλους, μαθητάς του, ότι αυτά τα οποία οι οφθαλμοί σας βλέπουν και τα αυτιά σας ακούνε, σας καθιστούν μακάριους, γιατί οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης επιθύμησαν να δούνε και να ακούσουνε, αλλά δεν μπόρεσαν. Και τι ήταν αυτά, ήταν η πρώτη έλευση του Κυρίου. Αυτά όμως που λέει στους Αποστόλους είναι μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου, και περιγράφει ότι η μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου, εκείνη η μέρα του Υιού του ανθρώπου, θα έλθει αφού πρώτα ο καιρός θα είναι σαν τον Νόε, που οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενύμφευον και νυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας, καθήν ο Νόε εισήλθεν εις τον Κιβωτόν και ήλθε στη συνέχεια ο κατακλυσμός, η οργή του Θεού και απολέστησαν άπαντες. Αλλά θα είναι επίσης και καθώς
τις ημέρες του Λότ, που οι άνθρωποι και πάλι έτρωγον, έπινον, εγόραζον, υπόλουνε, φύτευον, οικοδόμων, δεν κατάλαβαν ότι έφτασε η οργή του Θεού. Όμως ο Θεός σπλαχνιστής δεν αφήνει τον δίκαιο να απολεστεί μετά των αδίκων. Έστειλε αγγέλους και έβγαλαν το Λότ, τις δύο κόρες του και τη γυναίκα του, γιατί οι δύο γαμπροί του δεν θέλησαν να ακολουθήσουν. Και έτσι οι μέρες, οι έσχατες θα είναι όταν πια ο Υιός του ανθρώπου θα έλθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Θα είναι μια εποχή ιδιαίτερη, για την οποία ο Λόγος του Θεού λέει ότι το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και τα έθνη και οι λαοί θα σειραίουν και θα λένε θέλουμε να γνωρίσουμε τη διδαχή του Χριστού και να περπατήσουμε σε αυτήν. Και ακόμη επίσης ο προφητικός Λόγος του Θεού λέει ότι λίγο πριν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας που περιγράφεται σαν κατεπόθιο θάνατο σε νίκη, θα γίνει ευλογία μεγάλη στο όρος του οίκου του Κυρίου, όπου θα καταργηθεί αυτός που βάζει το κάλυμα, ο καλύπτων, με την απιστία ή εκ της απιστίας το νουν, τους οφθαλμούς των ανθρώπων για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου, αλλά και το κάλυμα θα καταργηθεί. Ιδιαίτερες ημέρες, μοναδικές ημέρες που περιγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια και προφητικά στο Λόγο του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι προς διδασκαλία, αλλά και προφητικά στην Καινή Διαθήκη από τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αλλά και τους Αποστόλους Του. Μία λέξη όμως είναι αυτή στην οποία πρέπει να δώσουμε, να δίνουμε πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή, είναι αυτή που λέγει «αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποιαν ώρα έρχεται ο Κύριος ημών». Και μάλιστα το κείμενο λέει «γρηγορείτε», που είναι το ίδιο, δηλαδή να είσαστε έτοιμοι πάντοτε για εκείνη την ημέρα, γιατί θα έρθει ως κλέπτης εν νυχτή και εσείς πρέπει να αγρυπνείτε, να προσέχετε και να προσεύχεστε για να μπορέσετε να εκφύγετε όλα αυτά τα κακά τα οποία θα έρθουν και περιγράφονται με λεπτομέρεια από το Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Όμως το αγρυπνείτε απευθύνεται σε εμάς τώρα. Το γρηγορείτε απευθύνεται σε εμάς τώρα. Και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό. Τι να κάνω για να είμαι άγρυπνος. Προφανώς όχι να μην κοιμάμαι, αλλά κάτι συγκεκριμένο και μόνο ο Λόγος του Θεού, Ιησούς Χριστός, μπορεί να μας το περιγράψει και μας το περιγράφει. Το πρώτο είναι να είμαστε σαν τους δούλους, τους πιστούς και τους φρόνιμους, εις το να μεριμνούμε και να φροντίζουμε με επιμέλεια όλους τους ανθρώπους τους οποίους ο Θεός έχει βάλει κοντά μας για να τους υπηρετούμε. Αρχίζοντας από τη γυναίκα μας ή τον άντρα μας, γιατί μιλάει για δούλους και για δούλες, ο Λόγος του Θεού, μάλιστα και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες, λέγει ο Θεός, θα εκχαίω από του πνεύματός μου και θα προφητεύουνε. Το πρώτο λοιπόν αγρυπνείται, απευθύνεται σε όλους μας, άντρες, γυναίκες, μεγάλους, μικρούς, παιδιά, και μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού με μεγάλη επιμέλεια στα πνευματικά και όχι μόνο, αλλά με μεγάλη επιμέλεια ιδιαιτέρως στα πνευματικά να υπηρετούμε αυτούς που ο Θεός έβαλε δίπλα μας ακριβώς για τους υπηρετούμε. Και επαναλαμβάνω, αυτό ισχύει για τον άντρα, για τη γυναίκα, ισχύει για τα παιδιά, ισχύει για την οικογένεια, ισχύει για το περιβάλλον μας ο καθένας, για το δικό του τον αγρό, για το δικό του το χωράφι. Και μάλιστα εξαιτίας αυτού του έργου ο Θεός λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται και στα χέρια του κρατάει το μισθό για να δώσει κατά το έργο εκάστου. Το αγρυπνείται λοιπόν καταρχάς έχει την έννοια της επιμέλειας, της προσοχής, της ιδιαίτερης φροντίδας για αυτούς που ο Θεός μας χάρισε για να τους υπηρετούμε και να τους οδηγήσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως παράδειγμα τους χάρη τα παιδιά μας, για τη μητέρα και για τον πατέρα, τους αδελφούς μας
που μας έχει βάλει ο Θεός τον έναν φύλακα του άλλου, να προσέχουμε, να φροντίζουμε στα πνευματικά, αλλά όχι μόνο, γιατί πάρα πολλές φορές τα πνευματικά είναι απόλυτα συνδεδεμένα με τα γήινα, τα ανθρώπινα, τα φυσικά. Καθώς μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι εκείνη την ημέρα ο διαχωρισμός μεταξύ των προβάτων από τα κατσίκια είναι «επίνασα και μου δώσατε να φάγω», «εδίψασα και μου δώσατε να πιω», «στη φυλακή ήμουνα και με επισκεφθήκατε», «άρρωστος ήμουνα και ήρθατε σε μένα», «ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε». Και όταν οι δίκαιοι τον ρώτησαν «πότε Κύριε σε είδαμε και τα κάναμε όλα αυτά σε σένα», η απάντηση ήταν απόλυτη και κατηγορηματική. Εφόσον αυτά τα κάνατε σε ένα τον ελαχίστον εκ των αδελφών μου, στην πραγματικότητα σε μένα το κάνατε. Και αυτό είναι το πρώτο αγρυπνείτε μέσα από το Λόγο του Θεού. Η μετεπιμελίας υπηρεσία σε αυτούς που έβαλε δίπλα μας ο Θεός για να τους υπηρετούμε. Γιατί το αγρυπνείτε εξασφαλίζει την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Λέγει, επειδή δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών, είναι όπως ο οικοδεσπότης που δεν ξέρει ποια φυλακή της νυχτός θα έρθει ο κλέφτης να επιχειρήσει να κλέψει το σπίτι του, γι' αυτό πρέπει να είναι άγρυπνος όλη την ημέρα. Συγγνώμη, όλη τη νύχτα. Γιατί αν κοιμηθεί θα διαρριχθεί η οικία του. Με την ίδια λογική και εμείς πρέπει να αγρυπνούμε και όπως είπαμε το πρώτο χαρακτηριστικό της αγρύπνιας για να λάβεις μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μετεπιμελίας, που μέσα στην επιμέλεια κρύβεται αγάπη, κρύβεται πίστη, κρύβεται ταπείνωση, κρύβεται θυσία, προσφορά, μετεπιμελίας να υπηρετείς στα πνευματικά, δηλαδή για τη Βασιλεία των Ουρανών, και όχι μόνο, γιατί όπως είπαμε είναι απόλυτα συνδεδεμένο και με τα υλικά, να υπηρετείς όλους αυτούς που ο Θεός σου χάρισε, σου εμπιστεύθηκε, να τους υπηρετείς, ώστε υπηρετώντας τους να εισέλθεις πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του αγρυπνείτε είναι να είσαι έτοιμος όταν περιμένεις. Και να είσαι έτοιμος όχι για τη στιγμή, αλλά για όσο και αν κάνει ο Κύριος, όχι βραδυπορών, μακροθυμών, για να εισέλθουμε όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να έρθει. Δεν είναι δηλαδή να φροντίζουμε την σωτηρία μας, τον αγιασμό μας, την καθαρότητά μας για σήμερα, αλλά αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε πρώτον, ζητείτε συνεχόμενα πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα που μας πολλές φορές μπαίνουν στη ζωή μας και μας αποπροσανατολίζουν, τα υλικά, τα φυσικά, τα γήινα, ιδιαίτερα σε καιρούς κακούς όπως είναι οι έσχατες ημέρες, αυτά θα μας τα χαρίσει ο Θεός εφόσον εμείς ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και αυτό μας το εξήγησε ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ ωραία με την παραβολή των 10 παρθένων, που οι 5 δεν ήξεραν ότι ο Θεός τις έβλεπε σαν σοφές, φρόνιμες, και οι 5 επίσης δεν ήξεραν ότι ο Θεός προγνωρίζοντας τις έβλεπε σαν μωρές, οι οποίες ποτέ δεν θα εισήρχονται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ξέρουμε ο Θεός πώς μας βλέπει και όπως λέγαμε και χτες, είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε στο Θεό και να κάνουμε check-up πνευματικό. Εξετάσεις πνευματικές. Κύριε, πώς με βλέπεις. Εάν γίνει αύριο η αρπαγή της Εκκλησίας, θα είμαι έτοιμος. Τι θέλεις να διορθώσω. Τι θέλεις να κάνω, πώς θέλεις να στέκομαι, τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει, τι είναι αυτό που θα με οδηγήσει στο να είμαι παρολίγον εισερχόμενος στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, ο Απόστολος Πέτρος μας προτρέπει κάτι πολύ πολύ καλύτερο και περισσότερο,
μας προτρέπει να ζητήσουμε, να σπουδάζουμε, να αγωνιζόμαστε, να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να είναι η είσοδός μας στη Βασιλεία του Χριστού πλουσίως και όχι με το ζόρι και ακόμη και ως διαπυρός. Τώρα μπαίνουμε όμως σε μια τρίτη κατηγορία του αγρυπνείτε, που επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στους, και στους Φαρισαίους, αλλά ιδιαίτερα στους μαθητάς του. Εργάζεστε, προσέχτε τους, λέει, εργάζεστε, μη δια την τροφήν την φθυρωμένη, αλλά δια την τροφήν την μένουσα η ζωή αιώνιον, την οποίαν τροφήν την μένουσα η ζωή αιώνιον ο Υιός του ανθρώπου θα σας δώσει, γιατί έτσι αποφάσισε ο Θεός. Αυτόν εσφράγισε ο Θεός, ότι ο Ιησούς Χριστός θα σας δώσει την τροφήν την μένουσα για την οποίαν πρέπει να εργάζεστε. Είπαν λοιπόν προς αυτόν οι ακούοντες, τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το έργο του Θεού το οποίο πρέπει να εργάζεστε, να πιστεύετε εις αυτόν τον οποίον εκείνος απέστειλε, και την πίστη σας, η πίστη σας να μην είναι χωρίς έργο νεκρά, αλλά η πίστη σας να είναι με έργο πίστεως, ζωντανή, ώστε να οδηγείτε ανθρώπους, καθώς είπε και ο Κύριος μας στο τέλος, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, να οδηγείτε ανθρώπους στον Χριστό, να οδηγείτε ανθρώπους στο να εργάζονται και αυτοί το έργο του Θεού, πιστεύοντες στο όνομα του Χριστού. Γιατί δεν φτάνει μόνο να πιστεύω στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουνε. Αλλά η πίστη μου για να είναι ζωντανή πρέπει να έχει έργο. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ούτε την ημέρα ούτε την ώρα που έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, και αγρυπνείτε εργαζόμενοι αυτό το οποίο, όπως θα δούμε παρακάτω, σας εμπιστεύθηκε ο Χριστός, ό,τι και να είναι αυτό. Και για να το καταλάβουμε καλά, μας φέρνει μπροστά μας, τότε στους μαθητάς του, σήμερα στους μαθητάς του, ο ίδιος ο Κύριος, την παραβολή των 5 ταλάντων, των ταλάντων. Αδελφοί αγαπητοί, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά του αγρυπνείτε, με τη χάρη του Χριστού θεωρώ ότι πρέπει να τους δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί από αυτά τα τρία χαρακτηριστικά εξαρτάται η είσοδός μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην νομίσουμε ότι αν δεν είμαστε πιστοί και φρονιμιδούλοι, ώστε όταν υπηρετούμε αυτούς που ο Θεός μας εμπιστεύτηκε, εμείς λέγοντας «Βραδύνει ο Κύριος», τους δέρνουμε, τσακωνόμαστε, τρώμε και πίνουμε, ότι θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην νομίσουμε, μην περάσει από το μυαλό μας, επειδή αναγεννηθήκαμε, επειδή ακόμη βαφτιστήκαμε εν ύδατις άφεση αμαρτιών στο όνομα του Χριστού, ή ακόμη ο Χριστός μας βάφτισε εν πνεύματι Αγίου και πυρή, ότι θα εισέλθουμε, υπάρχει πιθανότης να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν είμαστε έτοιμοι. Εάν δηλαδή ο Κύριος μας δεν βλέπει τη ζωή μας, ότι στη ζωή μας ότι είμαστε έτοιμοι, ότι οι λαμπάδες μας είναι αναμένες και η σωτηρία μας υπάρχει, αλλά και θα διατηρηθεί. Δεν είναι ότι υπάρχει τώρα, είναι ότι πρέπει να υπάρχει εκείνη την ημέρα που δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή. Ο αγώνας μας για την ετοιμασία μας δεν είναι για το τώρα που είναι, αλλά είναι για το τότε. Γιατί αν τώρα είναι, αλλά τότε δεν είναι, χάσαμε το τρένο. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού, εγώ θα σας πω ποιος είναι φρόνιμος και ποιος είναι ομορός. Ο φρόνιμος είναι αυτός που όταν οικοδομεί, ό,τι οικοδομεί κάνει, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας,
τα προσωπικά μας, τα οικογενειακά μας, τα επαγγελματικά μας, τα εκκλησιαστικά μας, η συμπεριφορά μας, η θέση μας, η γνώμη μας, η άποψή μας, η νοοτροπία μας, η πρακτική μας. Ό,τι κάνουμε, η οικοδομή μας πρέπει να είναι, να έχει θεμέλιο το Λόγο του Θεού. Μόνο το Λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να είμαι μέσα στη λειτουργία της Εκκλησίας θεμελιωμένος στο Λόγο του Θεού, αλλά στη δουλειά μου να μην είμαι. Στην οικογένειά μου να μην είμαι. Στην προσωπική μου ζωή να μην είμαι. Ό,τι κάνουμε, ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι ενεργούμε, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, από το πιο σημαντικό μέχρι το πιο ασήμαντο, πάντα στη ζωή μας, να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να είναι στηριγμένο στο Λόγο του Θεού. Πώς μιλάμε, πώς συμπεριφερόμαστε, ακριβώς όπως αυτά τα τρία που λέει η Γραφή. Ορθοτόμηση, πρακτική και νοοτροπία. Όλα πρέπει να είναι στηριγμένα στο Λόγο του Θεού. Εάν δεν περπατάμε πάντοτε ανοίγοντας το Λόγο του Θεού, θα βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, θα κάνουμε λάθη και πιθανότατα εκείνη την ημέρα να μην είμαστε έτοιμοι, γιατί θα είμαστε εκ των μωρών, εκ των ανοήτων που οικοδομούμε στην άμμο. Και έτσι θα δοκιμαστεί η οικοδομή μας, οποιαδήποτε οικοδομή κι αν είναι, με βροχή, με αέρα, θα δοκιμαστεί η οικοδομή μας. Και αν δεν είναι θεμελιωμένη στο βράχο, που είναι ο Λόγος του Θεού, θα πέσει και η πτώση θα είναι μεγάλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την νοοτροπία, ότι δεν κάνω τίποτα, δεν λέω τίποτα, δεν σκέφτομαι τίποτα που δεν το έχω στηρίξει στο Λόγο του Θεού. Και να έχουμε και αυτή την πρακτική στη ζωή μας. Δεν κάνω τίποτα αν δεν είναι στηριγμένο στο Λόγο του Θεού. Και όταν συμβαίνει κάτι διαφορετικό, μετανοώ, επιστρέφω στο Λόγο του Θεού. Γιατί αλλιώς μωρή παρθένος, κλεισμένη πόρτα, ποτέ δεν σας εγνώρισα, υπάγεται η εργαζόμενη την ανομία. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Τώρα όμως λοιπόν μπαίνουμε στο τρίτο, που είναι πώς εργαζόμεθα, πώς εκμεταλλευόμαστε, να το πω πιο ανθρώπινα, αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει εμπιστευτεί. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να αγρυπνείτε, γιατί δεν εξεύρετε την ημέρα ούτε την ώρα κατά την οποία ο Υιός του ανθρώπου έρχεται, διότι θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, θα έλθει ως άνθρωπος, ο οποίος από δημών σκόπευε να φύγει και μιλάει για την Ανάσταση και την Ανάληψή Του, εκάλεσε τους δούλους Αυτού και παρέδωκε εις αυτούς όλα τα υπάρχοντά Του, αυτά που Αυτός είχε, την περιουσία Του. Εμπιστεύθηκε στους δούλους Του όλα τα υπάρχοντά Του, όλο το έργο Του, όλη τη δουλειά Του. Άρα αυτά που μας δίνει ο Χριστός δεν είναι, αδελφοί, κάτι απλό. Είναι όλη η ζωή Του. Μας δίνει το αίμα Του, μας δίνει το πνεύμα Του, αλλά και μας δίνει και αυτά που έχει και εργαζόταν επί της γης, για να τα έχουμε και να εργαζόμαστε επί της γης. Άρα δεν είναι απλώς κάποια τάλαντα ή ταλέντα, είναι τα υπάρχοντα του Χριστού. Πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό. Είναι τα υπάρχοντά Του. Είναι σαν να πω, σας δίνω ό,τι έχω. Όχι όταν πεθάνω. Τώρα σας τα δίνω. Και γιατί σας τα δίνω? Για να κάνετε αυτό που θα έκανα εγώ αν ήμουν εδώ.
Σε άλλον λοιπόν εδώ και 5 τάλαντα. Σε άλλον έδωσε και 2 και στον άλλον έδωσε 1 και έδωσε με τη δική του δικαιοσύνη που δεν είναι ίσα σε όλους. Πόσα παιδιά έχεις, 4 δια 4, δεν είναι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του ανθρώπου που είναι σαν ρηπαροημάτιο. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι σου δίνω τόσα που τα αντέχεις, γιατί από αυτά θα κριθείς. Τόσα που μπορείς να τα βαστάξεις. Γιατί? Γιατί τα έδωκε κατά τη δύναμη εκάστου. Πόσο μπορείς να αντέξεις? Τι μπορείς να έχεις, πώς μπορείς, αν σου δώσω, να τα χρησιμοποιήσεις. Να έχεις τη δυνατότητα, την ικανότητα και τη δύναμη να τα εργαστείς. Πήγε λοιπόν, όταν απεδίμησε και επέστρεψε, ζήτησε λογαριασμό από τους δούλους του που τους είχε δώσει τα υπάρχοντά του. Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να εκτιμούμε, να εκτιμήσουμε αυτά που μας δίνει ο Θεός. Είτε είναι διακονίες, είτε είναι χαρίσματα, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι ό,τι είναι. Μα ό,τι είναι. Και πώς θα καταλάβω τι μου έχει δώσει ο Θεός? Από ένα χαρακτηριστικό, τη δύναμή σου. Τι μπορείς να κάνεις? Αυτό σου έχει δώσει ο Θεός. Αυτό που μπορείς να κάνεις, γιατί χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αυτό που μπορείς να κάνεις, αυτό το έχει δώσει ο Χριστός. Πρόσεξέ το. Είναι η περιουσία που σου άφησε, είναι η κληρονομιά που σου άφησε. Είναι αυτό που σου εμπιστεύθηκε για να εργαστείς, όχι για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή την μένουσα, εις αιώνιον αιώνιον, την οποίαν ο Υιός του Θεού, ο Υιός του ανθρώπου θα σας δώσει, γιατί αυτόν εσφράγισε ο Πατέρας να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν, αυτό που μπορώ να κάνω είναι αυτό που θα με οδηγήσει ή θα με αποτρέψει να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς θα το διαχειριστώ, πώς θα το σκεφτώ, πώς θα το εργαστώ, πώς θα το εκμεταλλευθώ για τη δόξα Του. Έφυγε, αλλά γύρισε. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ζητήσει λογαριασμό από τους δούλους, τους οποίους εκτίμησε και εμπιστεύθηκε τα υπάρχοντά του. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φοβηθούμε το Θεό. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε. Σου έχει εμπιστευθεί αυτό που είχε αυτός. Παραδείγματος χάρη, να κηρύττεις, να προφητεύεις, να υπηρετείς, να ευαγγελίζεις. Το ότι ευαγγελίζεις εσύ, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Από σένα θα ζητήσει λογαριασμό. Πες μου τι έκανες που σου δώσα τη δύναμη να ευαγγελίζεις. Εμένα από άλλο θα μου ζητήσει λογαριασμό. Από όλους μας θα ζητήσει λογαριασμό. Τι έκανες, πώς εργάστηκες αυτό το οποίο σου έδωσα και πώς το κατάλαβες? Κατάλαβες ότι αυτό που σου έδωσα εγώ και μπορείς να το κάνεις δεν είναι δικό σου. Γιατί άνεφε μου, εσείς δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Να προσεύχεσαι. Ο Θεός το έδωσε. Να μελετάς το Λόγο του Θεού. Ο Θεός το έδωσε. Σου δώσε χρόνο, μυαλό, ικανότητα, δύναμη. Και μάλιστα είναι τόσο αγαθός ο Θεός που στα έδωσε για να, κατά τέτοιο τρόπο, γνωρίζοντας την καρδιά σου και τους νεφρούς σου, ώστε και να θέλεις να το κάνεις και να μπορείς να το κάνεις αυτό. Και να θέλεις να εργαστείς αυτό και να μπορείς. Γι' αυτό βλέπουμε τους ανθρώπους όλους μας και τον εαυτό μας. Και λέω, αυτό θέλω να το κάνω, μου αρέσει. Και διαπιστώνω ότι μπορώ κιόλας. Ενώ το άλλο δεν μπορώ και δεν μ' αρέσει.
Αδερφοί, μόνο φόβο Θεού μπορούμε να έχουμε στην καρδιά μας τώρα. Γιατί χωρίς αυτό το φόβο του Θεού δεν θα πράξουμε το θέλημα του Θεού και θα βρεθούμε χαρισματούχοι όλοι μας μπροστά σε έκπληξη μεγάλη και εκείνη τη στιγμή θα φωνάζουμε «Εν το ονόματι σου προφητεύσαμε, εν το ονόματι σου εξεβάλαμε δαιμόνια, εξουσία, εν το ονόματι σου κηρύξαμε». Αυτά είναι χαρίσματα, διακονίες και υπηρεσίες και εξουσία. Κάναμε θαύματα πολλά. Άνοιξον ίση μας. Και έρχεται ο Κύριος και μας λέει «Δεν θα σε πάνε αυτά που κάνατε, γιατί δεν τα κάνατε εσείς, εγώ τα έκανα. Θα σας πάνε αυτά που εργαστήκατε και το αποτέλεσμα της εργασίας σας ήταν η καρποφορία σας». Γιατί ό,τι κάνουμε δεν τα κάνουμε για να φαινόμαστε εμείς. Εάν δηλαδή εγώ σαν τελευταίος κηρύττω για να φαίνομαι ότι είμαι καλός κήρυκας, το χάσα το παιχνίδι. Αν κηρύττω για να βλέπω την οικοδομή του Χριστού στους ακούοντες, για να βλέπω τη σωτηρία του Θεού στους ακούοντες, τότε κέρδισα το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο τι κάνω, είναι γιατί το κάνω, πώς το κάνω, ποια είναι η νοοτροπία μου δηλαδή και ποια είναι η πρακτική μου. Προφητεύω για να φαίνομαι και να λένε «Ωρε μπράβο, είδες τι είπε ο Κύριος με τον Γιώργο, το χάσα το παιχνίδι». Προφητεύω και κρύβομαι και λέμε «Τι είπε ο Θεός» και καλά οι άλλοι, αλλά εγώ μέσα εδώ στην καρδιά μου τι συμβαίνει. Γι' αυτό αδερφοί, πολλοί εκείνη την ημέρα θα ζητήσουν να μπουν, αλλά η πόρτα θα είναι κλειστή. Ουέ, αλίμονο σε εμάς να ισχύσει κάτι τέτοιο. Αλίμονο σε εμάς. Όταν ήρθε λοιπόν ο Κύριος, λέει, για έλατε το λογαριασμό τώρα. Σας έδωσα τα υπάρχοντά μου, τι κάνατε με αυτά. Τι κάνατε με αυτά. Πιο σωστά, πώς εργαστήκατε με αυτά. Πιο σωστά, ποια ήταν τα αποτελέσματα της εργασίας σας. Και εδώ δεν παίζει ο Θεός. Με το Θεό δεν παίζουμε. Ή έχουμε καρπό ή δεν έχουμε. Ή έχουμε αποτέλεσμα ή δεν έχουμε. Και πάει ο πρώτος και λέει «Κύριε, εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμαν άλλα πέντε». Εγώ εργαζόμενος δι' αυτόν έκανα άλλα πέντε. Εγώ, αυτή είναι το αποτέλεσμα της εργασίας μου. Να το διαβάσω ακριβώς από μέσα. «Μετά δε καιρών πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμών με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα πέντε τάλαντα, προσέφερεν στον Κύριο άλλα πέντε τάλαντα, λέγον «Κύριε, πέντε τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα πέντε τάλαντα εγώ εκέρδισα πάνω σε αυτά». Το είναι το εγώ τώρα, δεν είναι εγωισμός, είναι αποτέλεσμα. Εγώ τα κέρδισα αυτά. Εργάστηκα και να το αποτέλεσμα της εργασίας μου. Και δεν του είπε ο Κύριος «Περήφανε εσύ, εγώ». Ο Κύριος του είπε «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Γιατί εργάστηκες και έφερες καρπό. Εργάστηκες και διπλασίασες και έφερες αποτέλεσμα 100%. Αυτά που σου δώσα τα διπλασίασες. «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». «Εις τα ολίγα εστάθης πιστός», αυτά που σου δώσα ήταν λίγα. Και αυτό είναι το καλό του Κυρίου μας. Δεν μας φορτώνει. Εμείς παραδείγματος χάρη τα παιδιά μας τα φορτώνουμε. Πήγε να μάθεις μπάσκετ, πήγε να παίξεις, να κάνεις γυμναστική, πήγε να μάθεις αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πήγαινε και στο φροντιστήριο, κάνει και του κάνει σαν παιδί, το τρελαίνεις.
βάζεις φαριά φορτία. Το ίδιο κάνανε και οι Φαρισαίοι όμως. Έβαζαν σε αυτούς που υπηρετούσαν βαριά φορτία και αυτοί δεν σηκώνανε ούτε λίγο με το χεράκι τους. Ο Χριστός δεν βάζει βαριά φορτία. Βάζει πολύ ελαφριά φορτία. Λίγα σου δίνω, αλλά κοίταξε αυτά τα λίγα να τα εκτιμήσεις, να εργαστείς για να έχεις αποτέλεσμα. Δεν έχεις αποτέλεσμα. Δύσκολο το πράγμα. Έρχεται ο δεύτερος. Πιο λίγα ακόμη του φόρτωσε. Κύριε, δύο μου δώσες, εγώ κέρδισα, εγώ ο εργαζόμενος κέρδισα άλλα δύο. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάτης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Και τώρα το κακό παράδειγμα. Ο τρίτος δούλος, το πιο μικρότερο βάρος του δώσε. Δηλαδή υπάρχει μικρό και μεγάλο βάρος, βέβαια. Σκέψω έναν άνθρωπο που το έχει δώσει χαρίσματα ή αμάτων, τι θα τραβήξει, τι βάρος θα κουβαλήσει. Και σκέψω έναν άνθρωπο που του έχει δώσει να μπορεί να προσεύχεται στο σπίτι του για τους αδελφούς του. Ελαφρύ. Να μπορεί να επισκέπτεται τους ασθενείς. Ελαφρύ. Μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν είναι αν μπορείς, μπορείς. Γιατί ο Θεός σου έχει δώσει ελαφρύ βάρος, μικρό βάρος. Ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ, λέγει. Ο ζυγός μου είναι καλός, το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Αλλά ο τρίτος, το κακό παράδειγμα, έχει άλλη λογική. Προσεθών δε και ο λαβών το εν τάλαντον, είπε, Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Γιατί χωρίς να σπέρνεις θέλεις να θερίζεις. Και χωρίς να σκορπίζεις θέλεις να συνάγεις. Σκληρός είναι ο λόγος. Και πότε είπανε οι άνθρωποι στον Χριστό σκληρός είναι ο λόγος τούτος? Όταν δεν το κατάλαβαν. Βαρύ είναι το φορτίο. Δύσκολο είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν το αντέχω εγώ αυτό. Και φοβηθείς. Πήγα και έκρυψα το ταλαντό σου. Δεν το χρησιμοποίησα, δεν εργάστηκα με αυτό. Μέσα στη γη και τώρα που θα γυρίσεις, πάρτο. Πονηριά, τεμπελιά. Είναι σκληρός ο άνθρωπος αυτός, γιατί κατακρίνει τον Χριστό. Είναι άδικος, είναι παράλογος. Δεν έχει όραση Θεού, ούτε νουν Χριστού. Είναι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται μόνο για τα επίγεια και όχι για τα επουράνια. Μόνο για τα επίγεια. Έχει άλλες δουλειές να κάνει. Δεν σκέφτηκε τι μπορώ να κάνω με αυτό που μου έδωσε. Λίγο τόσο δά του έχει κάνει το αυτό. Αυτό μόνο κάνε. Μόνο αυτό το λίγο κάνε. Δεν σου βάζω φορτίο βαρύ. Κάνε αυτό το λίγο όμως, κάντο. Και επειδή ξέρω, λέει, ότι είσαι σκληρός, έκρυψα το ταλαντό σου για να σου το δώσω όπως μου το έδωσες. Και η απάντηση είναι συντριπτική, θα έλεγα. Δούλε πονηρέ. Τι πονηρές σκέψεις είναι αυτές? Τι πονηρή καρδιά απιστίας είναι αυτή που έχεις? Πώς νομίζεις ότι μπορείς να με πλησιάσεις? Δούλε πονηρέ, τεμπέλη. Ωραία, δέχομαι ότι νομίζεις ότι ζητάω πολλά. Νομίζεις ότι είναι σκληρός ο λόγος μου. Νομίζεις ότι είναι βαρύ το φορτίο. Το δέχομαι, λέει ο Χριστός. Αλλά αυτό το ταλαντό σου που σου δώσα, δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να το πας στην τράπεζα, στους τραπεζίτες, για να το πάρεις όταν θα έρθω με τόκο και να μου το δώσεις?
δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να το βάλεις στην εκκλησία. Δεν θα έπρεπε, δεν λέω να κάνεις, δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να άρχισε στην εκκλησία. Μόνο αυτό. Δεν θα έπρεπε. Γιατί να ερχόμαστε μόνο Κυριακή? Ξέρετε πόσες δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε γιατί δεν ερχόμαστε τις άλλες μέρες? Αλλά έχουμε καταλάβει πόσο επικίνδυνο είναι? Μα δεν λέω να... όποτε μπορείς, αλλά όποτε μπορείς. Όχι όποτε θέλεις ή, όποτε, ή όχι όποτε δεν έχεις άλλη δουλειά. Όποτε μπορείς, αλλά όποτε μπορείς. Θυμάμαι μια φορά, ήμουνα εδώ στον Άμβονα και μου λέει ο Κύριος, τον βλέπεις αυτόν, στήλος της εκκλησίας μου είναι. Τον κοιτάω καλά, λέω, λάθος έκανες Κύριε. Αυτός ένας απλός άδερφος. Και μου λέει, ναι, αλλά έρχεται κάθε μέρα. Φοβερό. Ναι, αλλά έρχεται κάθε μέρα. Και εκεί κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι. Ενέμενον, και μάλιστα λέει, ήσαν προσκαρτερούντες. Στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Δεν πήγαιναν όποτε δεν είχαν τι άλλο να κάνουν. Ήτανε επιμελής, ήτανε συνεπής. Ξέρανε ότι αυτό του το έχει, τους το έχει δώσει ο Χριστός το ελάχιστο. Ποιο είναι αυτό που τους έχει δώσει ο Χριστός? Να έρχονται στην εκκλησία. Μα τι κάνουμε με το να έρχονται στην εκκλησία? Πολλά, πολλά. Από τύπος του ποιμνίου, γιατί δεν μπορώ να είμαι τύπος του ποιμνίου και να έρχομαι μόνο Κυριακή και όποτε θέλω. Μόνο τύπος του ποιμνίου δεν είμαι. Αυτό το λίγο να είσαι τύπος του ποιμνίου. Αλλά να θέλεις και να μπορείς. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Το παίρνεις το τάλαντο, αλλά είναι να σκεφτείς. Είναι να έχεις νου Χριστού. Είναι να έχεις πρακτική νοοτροπία χριστιανού της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Τώρα τελευταία βγήκαν κάποιοι και λένε, «Ε, όχι και ήταν τέλεια η πρώτη Αποστολική Εκκλησία». Ανόητοι άνθρωποι. Ανόητοι άνθρωποι. Την Εκκλησία την οποία δόξασε με την παρουσία του ο Θεός, εμείς τη λέμε ότι είναι ασήμαντη. Και μάλιστα συγκρίνοντάς τη με τη δική μας Εκκλησία, με τη δική μας οικογένεια και με εμάς. Ανόητοι άνθρωποι. Αλλά αυτό το λίγο, το ελάχιστο που σου δώσε, να μπορείς να έρχεσαι στην εκκλησία. Γιατί δεν είναι όλοι ότι μπορούμε. Άλλος είναι άρρωστος. Άλλος δεν έχει λεφτά να έρθει λόγω βενζίνης. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε για αλλού λεφτά και αλλού να μην έχουμε. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια λογική σκέψη, αλλά με βάση το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όπως είπαμε, με βάση το Λόγο του Θεού. Και λέει, πάρ' το σον. Μα τι να το κάνω, φέρ' το μου, δεν το εκμεταλλεύθηκες. Στο δώσα και δεν το χρησιμοποίησες. Φέρ' το μου πίσω. Ξέρετε τι θα πει, να σου πάρει ο Θεός αυτό που σου δώσε και να μείνεις και απ' έξω. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ιδιαίτερα, αδελφοί, τις έσχατες μέρες που είμαστε αυτή η γενεά και περιμένουμε τον Ιησού Χριστό. Ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα. Γιατί τις άλλες γενιές, λίγο πριν πεθάνουμε, πριν φύγει ο άνθρωπος, είχε την ευκαιρία πάντοτε να πει, «Κύριε, συγχώρεσέ με για όλα, θέλω να έρθω στον ουρανό», και όποιος επικαλέσει το όνομα του Χριστού, σώζεται. Τώρα όμως, δεν είναι το ίδιο, τώρα περιμένουμε την αρπαγή. Τώρα δεν έχει όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Τώρα είναι όποιος αγρυπνεί εκείνη την ημέρα. Προσέχει, προσεύχεται για να μην εισέλθει σε πειρασμό. Για να μπορέσει να εκφύγει, να μπορέσει να εκφύγει όλα αυτά τα άσχημα που θα συμβούν στην εφταετία του Αντίχριστου. Πόσο σημαντικό είναι. Ο Θεός να μας φυλάει. Εγώ τι να σας πω. Τα τελευταίο καιρό που διαβάζω το Λόγο του Θεού, με κυριεύει φόβος. Όχι φόβος κόλασης,
φόβος Θεού. Με το Θεό, Γιώργο, δεν μπορείς να παίζεις. Δεν μπορείς να παίζεις με το Θεό. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το Θεό. Δεν μπορούμε να τον έχουμε στο κατάστιχά μας τελευταίο, ούτε δεύτερο. Πρώτος στα κατάστιχά μας είναι ο Χριστός. Πρώτος και καλύτερος. Ο τρίτος, κακό παράδειγμα. Λέει, άστο εκεί όταν θα έρθει θα το δώσω. Ναι, δεν θέλει ο Θεός να του δώσεις αυτό που σου δώσε. Θέλει να του δώσεις τον καρπό του έργου σου από αυτό που σου δώσε. Και του λέει, πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω που δεν έσπειρα. Εκεί που δεν σπέρνω θέλω να θερίσω. Και μαζεύω εκεί που δεν σκόρπισα. Δεν έπρεπε να βάλεις το αργύριον μου. Δεν είναι αργύριον σου, είναι μου. Δεν έπρεπε να βάλεις το αργύριον μου εις τους τραπεζίτας, ώστε εγώ ελθόν να λάβω το αργύριό μου μετά του τόκου. Ούτε τον τόκο δεν σκέφτηκες. Ούτε το ελάχιστο, τον εκκλησιασμό σου, στην παρουσία σου, στην εκκλησία, δεν σκέφτηκες. Ούτε αυτό. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε το σε αυτόν που έχει τα δέκα. Γιατί? Γιατί αυτός πρέπει να ανταμυφθεί. Γιατί αυτός που έχει θα του δίδεται. Αυτός που δεν έχει και αυτό που έχει του παίρνετε πίσω. Τι έχει? Καρπό. Αυτός που έχει καρπό θα του δοθεί περισσότερος καρπός. Αυτός που έχει αποτέλεσμα. Αυτός που δεν έχει και αυτό που του έχει δοθεί θα του πάρθει. Και τον αχρίον δούλο, ακούτε πώς το λέει, άχρηστο δούλο, άθλιος δούλος, αχρίος, τυποτένιος δούλος, ούτε στους τραπεζίτες δεν έβαλε το ταλαντό του. Ούτε αυτό δεν σκέφτηκε. Αυτόν τον αχρίον δούλο, πιάστε τον, ρίψτε τον εις το σκότος το εξώτερον, εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και όταν ακούμε κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, να ξέρουμε ότι τώρα απευθύνεται σε πιστούς. Και μάλιστα σε δούλους και δούλες, σε παρθένους, φρόνιμες και μαρές, σε δούλους που έχει εμπιστευθεί ο Θεός ανθρώπους να τους υπηρετούν. Δεν είναι για έξω από την Εκκλησία, είναι για εντελώς μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι για τους άλλους, είναι για σένα και για μένα. Για να μην πλανούμε τους εαυτούς μας και να μην πλανούμε με τη συμπεριφορά μας και τους άλλους. Σ' όποιον έχει δοθεί, θα ζητηθεί πολύ. Και σ' όποιον έχει εμπιστευθεί περισσότερο, θα απαιτηθεί περισσότερο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Γι' αυτό μας καλεί σε μετάνοια. Σήμερα να ακούς λοιπόν το Λόγο του Θεού, έχεις δύο επιλογές. Η μία είναι να σκληρύνεις την καρδιά σου και να πεις απαράταμε, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, εγώ κάνω τη ζωή μου, εγώ κάνω ό,τι θέλω, εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Όπως μου είπε κάποιος, μου λέει, εχθές που έλεγες εγώ φταίω, αν δεν φταίω, λέω, αν δεν φταίς αναμάρτητος. Αν είσαι αναμάρτητος, χαλάλι σου. Αν δεν είσαι αναμάρτητος, όμως φταίς. Τον Κύριο τον πλησιάζουμε, αδερφοί αγαπητοί, πάντοτε ως ένοχοι. Γιατί αυτός είναι Άγιος
και εμείς είμαστε άθλοι και ουτιθανοί. Έτσι τον πλησιάζουμε. Με φόβο και τρόμο εργαζόμενοι τη σωτηρία μας. Δεν παίζουμε τώρα. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Δεν είναι λόγος ανθρώπινος. Είναι λόγος του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα καθήν ώρα δεν στοχάζεστε. Και εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη είναι ο Κηρύττων. Αλλά όλοι μας και οι ακούοντες έχουμε μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό λέω, ήθε να βασιλεύει στην καρδιά μας ο φόβος του Θεού. Μην τυχόν και έρθουμε σε Αυτόν, επιστρέψουμε στο Θεό, κοιτάξουμε τι μας έχει δώσει ο Κύριος και πάρουμε αυτή τη στερεή απόφαση να εργαζόμεθα δι' Αυτόν στον αφαίρομεν καρπόν πολύ και ο καρπός μας θα μένει εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός. Αμήν.